pod.gr. Για το Sneaker 10, μόδα σημαίνει να εκφράζεσαι χωρίς περιορισμούς με το δικό σου στυλ. Μαζί με την Adidas και την κοινότητα του Athens Pride, δημιουργήθηκε φέτος το Love Unites Podcast. Με καλεσμένους εσάς, άτομα της κοινότητάς μας, για να μοιραστείτε την ιστορία σας μέσα από τη μόδα και την τέχνη. Because boxes are for sneakers, not for people, είναι το φετινό μας μήνυμα. Και αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του project. Να δώσουμε βήμα σε εσάς για να ακουστούν οι δικές σας ιστορίες. Είμαι η Αρατό και αυτό είναι το Love Unites Podcast. Γεια σου Στέλλα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσείς? Μια χαρά είμαι κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Για όσους δεν βλέπουν, η Στέλλα έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στέλλα, πες μας λίγα πράγματα για σένα. Γεια σας, είμαι η Στέλλα. Αυτή τη στιγμή είμαι 22 χρονών και σκοπεύω να παραμείνω 22 χρονών για πάντα, γιατί στην ψυχή μου νομίζω είμαι ακόμα λιγότερο. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που δεν μένω πάντα στη Θεσσαλονίκη. Γενικά ταξιδεύω όσο περισσότερο γίνεται. Όχι πάντα από επιλογή μου, αλλά δεν με ενοχλεί και ιδιαίτερα. Ασχολούμαι με τα events στη δουλειά μου. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα σπουδάζω Aerospace Engineering. Και στον ελεύθερο μου χρόνο φτιάχνω κοσμήματα, ρούχα, ασχολούμαι με τον ακτιβισμό. Πολυπράγμων λοιπόν η Στέλλα. Για πες μας λίγο για την ιστορία σου, αναφορικά με την ταυτότητά σου και τη σεξουαλικότητά σου. Όλα ξεκίνησαν νομίζω στην εφηβεία μου, τότε που πιστεύω οι πιο πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο είτε την σεξουαλικότητά τους, είτε την θέλησή τους στο να είναι λίγο πιο ενεργοί σε αυτό το τομέα. Κάπου στο γυμνάσιο όλες μου οι φίλες και οι φίλοι άρχισαν ξαφνικά να γίνονται ζευγαράκια, να τους αρέσει ο κόσμος. Γενικά να υπάρχουν πολλές ορμόνες στον αέρα και εγώ δεν το ένιωθα αυτό το πράγμα. Προσπαθούσα να μπω να είμαι στο ίδιο γκρουπ μαζί τους, όχι ακριβώς το να κάνω στα ψέματα ότι μου αρέσει κάποιο άτομο, αλλά αυτό έκανα ουσιαστικά για να είμαι normal. Και νόμιζα ότι αυτό είναι normal για όλους, ότι έτσι αισθάνονται. Έβασα πέρασε ο καιρός, κατάλαβα ότι δεν αισθάνονται όλοι έτσι και ότι τα συναισθήματά μου είναι τελείως διαφορετικά σε συγκρίση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και στο Λύκειο άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι, ας το πούμε, σε εισαγωγικά είμαι διαφορετική. Και ανακάλυψα τον όρο asexual στο ίντερνετ και έλεγα για τον εαυτό μου για τουλάχιστον 2 χρόνια ότι αποκλείεται. Είναι άλλος ένας τίτλος που θέλω να βάλω στον εαυτό μου και ότι θέλω να τα κάνω όλα να είναι για εμένα. Πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα και ανακάλυψα ότι ναι, όντως είμαι asexual και that's okay. Πέρασε μετά λίγος ακόμα καιρός και ανακάλυψα ότι παρόλο που είμαι asexual, μου αρέσουν πάρα πολύ, όχι απαραίτητα οι γυναίκες, αλλά άτομα που φαίνονται λίγο πιο θηλυκά, να το πούμε. Γιατί το γένος ενός ανθρώπου δεν με αφορά ιδιαίτερα. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο παρόν και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, το queer. Νομίζω για πολλούς ανθρώπους όπου δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν με μια συγκεκριμένη πινακίδα, να το πούμε, το queer είναι ένας τέλειος τίτλος, γιατί τα περιλαμβάνει όλα. Στο Sneaker 10 υπάρχει αυτή τη στιγμή και η συλλογή Adidas Originals Dedicated για τον εορτασμό του φετινού Pride Month. Η Adidas Original σε συνεργασία με τον Chris Andrews Mall Pride Συλλογή για το 2022 είναι εμπνευσμένη από τους ακτιβιστές της εξέγερσης του Stonewall το 1969. Η φετινή συλλογή τιμά και στηρίζει τις LGBTQIA+ κοινότητες του παρελθόντος και του παρόντος και τη μοναδικότητα του καθένα μας με ένα χρωματιστό μήνυμα με θετικά vibes σε αυτή την inclusive συλλογή. Στέλλα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια που φοράς. Θέλεις να τα περιγράψεις λίγο για όσους μας ακούνε? Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια τουλίπα real sized μεγέθους. Ανάποδα κρέμεται από το αυτί μου και έχει άσπρο χρώμα με λίγο ροζέ. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, για τη μόδα και τι σημαίνει μόδα για σένα. Η μόδα είναι
ένας απίστευτος τρόπος να περιγράψεις το χαρακτήρα σου και τον εσωτερικό σου κόσμο στους άλλους, για εμένα. Είτε τα χρώματα, είτε η έλλειψη των χρωμάτων, τα αξεσουάρ, το μπλίνγκι μπλίνγκι, τα πάντα που μπορείς να βάλεις πάνω σου, είναι ένας τρόπος να δείξεις έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, για εμένα πάντα, το τι γίνεται στο μυαλό σου. Δεν το δείχνουμε, πιστεύω, όλο αυτό μέσω της μόδας, αλλά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να το κάνουμε αυτό. Εσένα προσωπικά σε έχει βοηθήσει η μόδα να εκφράσεις συναισθήματα ή σκέψεις που δεν έχεις καταφέρει να εκφράσεις διαφορετικά? 100% ναι. Ειδικά σε κάποιες περιόδους της ζωής μου περνούσα λίγο πιο δύσκολα ψυχολογικά και εκείνες τις περιόδους το να φτιάχνω ρούχα και το να ζωγραφίζω πάνω σε ρούχα ήταν το gate μου στο να αισθανθώ λίγο καλύτερα και να είμαι και πιο ok με τον εαυτό μου. Φτιάχνεις ρούχα, είπες? Φτιάχνω ρούχα. Για πες μας και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχει μια σειρά που λέγεται Project Runway στο Fox, νομίζω. Ναι. Εκεί. Παίρνουν designers από όλο τον κόσμο και φτιάχνουν ρούχα, έχουν ένα challenge και τους λένε έχετε 24 ώρες, έχετε αυτά τα υλικά, θέλουμε αυτό και αυτό, κάντε το. Και οι άνθρωποι φτιάχνουν πραγματικά απίστευτα πράγματα. Και το έβλεπα αυτό μεγαλώνοντας και λίγο μου άνοιξε την έμπνευση. Και κάπως έτσι από πολύ μικρή, ένας ήταν αυτός ο λόγος και ένας ότι όταν ήμουν έφηβη βασικά, ήθελα πολλά ρούχα όπου δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάρω και είχα κάποια ρούχα ήδη τα οποία καθότανε. Και έλεγα, okay, ας κάνω κάτι με τα ρούχα που έχω. Και άρχισα σιγά σιγά να κόβω λίγο από εδώ, να ράβω λίγο από εκεί, να ζωγραφίζω λίγο από εδώ. Τα πράγματα που φορούσα τότε ήταν πολύ cool, αλλά ήταν πραγματικά άθλια. Αλλά ήταν αυτή μια αρχή και κάπως έτσι συνέχισα. Έκανα και για λίγους μήνες μια σχολή την οποία την παράτησα μετά για να μάθω να ράβω σωστά. Και είμαστε τώρα που φτιάχνω ρούχα από τα παλιά μου ρούχα ακόμα. Στέλλα, μια συμβουλή για ένα νεότερο παιδί από σένα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γενικά, ο κόσμος γύρω μας κρίνει. Όλοι μας κρίνουμε, είτε με καλό τρόπο είτε με κακό τρόπο. Και αυτό δεν είναι κάτι κακό απαραίτητα. Θα δεχτούμε πάρα πολλές κριτικές στη ζωή μας και θα μας αλλάξουν σαν ανθρώπους. Και αυτό είναι ok. Έτσι φτιάχνεται και ο χαρακτήρας μας. Αν είχα να πω ένα πράγμα, θα ήταν να μην φοβάσαι την κριτική. Να μην το αφήσεις να σε επηρεάσει με κακό τρόπο. Ok, κάποιος μου λέει κάτι, το ακούω. Δεν ξέρω γιατί μου το λέει. Μπορώ να σκεφτώ άπειρους λόγους, αλλά συνεχίζω με τη ζωή μου. Ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά κρίνει τον εαυτό μου είμαι εγώ. Στέλλα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες για την κριτική, ότι είναι καλό να τις ακούμε τις κριτικές και μετά να τις περνάμε από ένα φίλτρο. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να συναντήσεις άτομα τα οποία δεν θα ακούσουν καμία κριτική. Άρα είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση αυτή που έχεις. Και φυσικά ο καλύτερος κριτής εννοείται ότι είναι πάντα ο εαυτός μας, γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τι είναι καλύτερο για μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Στο Sneaker 10 υπάρχει αυτή τη στιγμή και η συλλογή Adidas Originals Dedicated για τον εορτασμό του φετινού Pride Month. Η Adidas Originals σε συνεργασία με τον Chris Andrews Mall Pride Συλλογή για το 2022 είναι εμπνευσμένη από τους ακτιβιστές της εξέγερσης του Stonewall το 1969. Η φετινή συλλογή τιμά και στηρίζει τις LGBTQIA+ κοινότητες του παρελθόντος και του παρόντος και τη μοναδικότητα του καθένα μας με ένα χρωματιστό μήνυμα με θετικά vibes σε αυτή την inclusive συλλογή. Αυτό ήταν το Love Unites Podcast, μια παραγωγή του pod.gr για το Sneaker 10 σε συνεργασία με την Adidas και την κοινότητα του Athens Pride. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.